Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουλίου μαζί σας τα αυτοδιοικητικά, όπως και κάθε μέρα, άλλωστε μέχρι τις 7.30. Θα δούμε επικαιρότητα και ξεκινάμε με τα πολιτικά. Ο Χρήστος Χατζημής είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Χρήστο, έχουμε τώρα τις πρώτες θέσεις που τοποθετεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, τις πρώτες αποφάσεις που βλέπουμε σε κέρυες θέσεις προσώπων που τελικά προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Επειδή το συζητούσαμε και την Δευτέρα για το ποιοι θα είναι στο υπουργικό σχήμα και λέγαμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν έχουμε πολλούς, δεν έχουμε μάλλον καθόλου Θεσσαλονικής εκτός από τον κύριο Καράογλου που ήταν βέβαιος για το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, η Υφυπουργείο. Είδαμε λοιπόν ότι τελικά έχουμε πολλούς και στην κυβέρνηση αλλά και τώρα με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να αναλαμβάνει ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, ο Σταύρος Καλαφάτης. Να πούμε ότι πρόκειται για πρώτη φορά που Θεσσαλονικιός αναλαμβάνει τόσο υψηλή κομματική θέση από το 1974 και μάλιστα θα είναι και με ενισχυμένες αρμοδιότητες. Ο ρόλος του θα είναι αναβαθμισμένος, δείγμα και του πολύ υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης που δείχνει ο κ. Μητσοτάκης, καθώς θέλει να αλλάξει το ύφος της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, ώστε να υπηρετεί τον αναβαθμισμένο ρόλο του θεσμού και του ρόλου των βουλευτών. Mm-hmm. Προς το παρόν, βέβαια, είναι. Δεν διευκρινίζεται ποιες είναι ενισχυμένες, αλλά δεν ξέρουμε ποιες θα είναι. Πάντως, από τη Νέα Δημοκρατία διευκρινίζεται ότι θέλει και δίνει μεγάλη σημασία στη θέση αυτή. Και συγκεκριμένα για τον κύριο Καλαφάτη. Έχει βαρύτητα η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση για την Ακριβώς. Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται, σε αυτή Ακριβώς. τη φάση τουλάχιστον. Ακριβώς και όλα αυτά είναι στο πρόσωπο του κυρίου Καλαφάτη. Αναβάθμιση βεβαίως σημαίνει για τον ίδιο τον βουλευτή και θα ελέγχει βέβαια ο ίδιος την λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια θέση Έτσι. Που ούτως ή άλλως έχει το δικό της χαρακτηριστικό και είναι μια θέση η οποία είναι ιδιαίτερα τιμητική και αξίας. Τώρα, να πούμε ότι είναι η τρίτη θέση στην κομματική ιεραρχία και η δεύτερη στη Βουλή. Η πρώτη είναι του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι σημαίνει να είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα σε αυτή τη θέση έχει να υπάρξει άτομο από τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικιός, από το 1974. Ακριβώς. Δεν είχαμε γεννηθεί λοιπόν από τότε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Χρήστο, τώρα δεν είναι μόνο ο Σταύρος ο Καλαφάτης όμως που μπαίνει σε μια τόσο σημαντική θέση. Έρχεται και η Χριστίνα Ταχιάου να προσθεθεί. Η Χριστίνα Ταχιάου, πρώην βουλευτής του Ποταμιού Έτσι. Η ίδια, αναλαμβάνει λοιπόν νέα Διευθύντρια Επικοινωνίας του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκου Πιερακάκη. Ήδη έχει αναλάβει τα καθήκοντά της και όπως τόνισε μιλώντας στη Βόρεια.gr, είπε ότι αποδέχθηκα την πρόταση του Υπουργού και αποτελεί πρόκληση για μένα να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή Ελλάδα για όλους τους πολίτες και να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Να πούμε ότι η κυρία Ταχιάου γνωρίζεται με τον κύριο Πιερακάκη από τη Διανέωση, όπου ήταν διευθυντής ερευνών και ήταν σε ανοιχτό διάλογο επικοινωνίας μαζί του, οπότε μόνον έκπληξη δεν αποτελεί αυτή η επιλογή για τη θέση της Διευθύντριας Επικοινωνίας. Να πούμε ότι η ίδια δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί, όπως αναφέρει Βόρεια.gr, έφτιαξε βαλίτσα και σε λίγες ώρες εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη. Και παλαιότερα στην Αθήνα, έχει για και σπίτι εκεί. Αδερφή του Νίκου Ταχιάου, Χριστίνα Ταχιάου λοιπόν. Ακριβώς. Καλή δύναμη και στον κύριο Καλαφάτη, καλή δύναμη και στην κυρία Ταχιάου, σε όλους όσοι αναλαμβάνουν αυτά τα πόστα τώρα και πρέπει να δουλέψουν, γιατί ήδη τους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες και βλέπουμε να έχουν πάρει μπρος οι μηχανές της παρούσας κυβέρνησης. Φυσικά είχε ασκήσει κριτική και ο ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε αυτό, Χρήστο. Βεβαίως. Από χθες με σχετική ανακοίνωση για το αν τελικά μπήκαν κάποια πρόσωπα σε υπουργικές θέσεις ή όχι. Ακριβώς ήταν η έντονη κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι υπάρχει περιορισμένο, ανέφερε μάλλον στην ανακοίνωσή του, ότι υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας για τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι μέσα σε ένα όχι ιδιαίτερα ευκίνητο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει 51 υπουργούς, μόνο ένας προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη και αυτός το περιορισμένο αρμοδιοτήτων, Υφυπουργείο Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Θράκης.
Έτσι, από την πρώτη στιγμή γίνεται εμφανής η διαφορά με την οποία η σημερινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη Θεσσαλονίκη, σε αντίθεση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συμμετείχαν 4 άντρες και γυναίκες Θεσσαλονικής Υπουργοί. Θυμίζουμε ακόμη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τη δημιουργία του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, μέσω του οποίου προχώρησαν αρκετά θέματα που απασχολούσαν την περιοχή, καθώς και τις πολλές και τακτικές επισκέψεις που είχε πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει στην ανακοίνωσή του: θέλουμε να πιστεύουμε πως το ίδιο θα πράξει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, αν και όπως λέει ο λαός μας, κατέληγε η ανακοίνωση, η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Μάλιστα. Πάντως δεν έχει υπάρξει και σχετικό σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας, εκτός και αν μου έχει διευθεί για μένα, σε σχέση με το τι θα γίνει το Πρωθυπουργικό Γραφείο, Χρήστο. Ναι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση επ' αυτού. Αναμένουμε δεν να έχει δούμε και... Κάποιος Πρωθυπουργός πριν από τον Αλέξη Τσίπρα δεν είχε συνηθίσει την Θεσσαλονίκη σε αυτή την τακτική. Ήταν η πρώτη φορά, ναι. Τώρα, αν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται από αυτή τη θέση πλέον του Πρωθυπουργού να κρατήσει αυτόν τον ρόλο και να επισκέπτεται και τη Θεσσαλονίκη και να έχει εδώ Πρωθυπουργικό Γραφείο, μένει να το δούμε. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες εικόνες πριν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως. Τώρα, τη Θεσσαλονίκη, Χρήστο, την προβληματίζουν σοβαρότατα θέματα αυτό το διάστημα. Θέλω λίγο να δούμε το θέμα της δυσοσμίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα τις τελευταίες ημέρες, δυσοσμία που επικρατεί στις περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και υπήρχε μια υπόνοια ότι μπορεί να είναι κάποια διαρροή αερίου ή ένα τέτοιο ζήτημα που να έχει σχέση με το αέριο. Όμως από την εταιρεία διανομής αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας, από την ΕΔΑΘΕΣ, ενημερώνεται ότι μετά τις αναφορές που δέχθηκε το βλαβοληπτικό κέντρο της εταιρείας για οσμή στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε σε ελέγχο. Και από τους μέχρι τώρα ελέγχους και επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, διαπιστώνεται ότι η οσμή στην κεντροανατολική Θεσσαλονίκη δεν σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Η κυρία Σαμαρά από το Πανεπιστήμιο απάντησε λέγοντας ότι ενδεχομένως αυτή η οσμή να οφείλεται στο θερμαϊκό και αυτό να συμβαίνει λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν αυτήν την περίοδο στο θερμαϊκό. Βέβαια, ο φορέας διαχείρισης του θερμαϊκού το διαψεύδει αυτό, Χρήστο, την ίδια στιγμή. Γιατί οι ανακοινώσεις και οι δηλώσεις που έγιναν στα ραδιόφωνα από το πρωί δείχνουν ότι ούτε η ΕΔΑΘΕΣ αναλαμβάνει την ευθύνη, ούτε ο φορέας διαχείρισης θερμαϊκού, ούτε του ΔΕΛΤΑΞΙ, ούτε κανένας από αυτούς τους φορείς. Άρα, κάτι συμβαίνει ή δεν το ξέρει κανείς γιατί δεν το έχουν ανακαλύψει ή απλά αποκρύπτονται στοιχεία. Πάντως, η κυρία Σαμαρά πρόσθεσε ότι επειδή αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες αυτές από εδώ και πέρα, από σήμερα και μετά, θα πρέπει να φύγει αυτή η οσμή. Ναι, αν φυσήξει βοριάς και έχουμε τέτοιες κατεύθυνσεις ανέμους, θα φύγει αυτή η οσμή. Αν όμως εξακολουθήσει, τότε, όπως είπε η ίδια, δεν είναι ευθύνη το θερμαϊκός. Πάντως, η οσμή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη θύμιζε πολύ το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης και την εκεί οσμή. Οπότε, σαφώς και δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία, γιατί προκαλεί και δύσπνοια και τσούξιμο στα μάτια, Χρήστο. Οπότε, αν συνεχιστεί, κάποιος θα πρέπει να το δει. Ας μην και ξεχνάμε ότι. Κάποιος είχαμε... θα πρέπει να πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, σαφώς και να δοθούν και κάποιες απαντήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε και κάποιες ανεξέλεγκτες μικρής εστίασμα φωτιές μεν, αλλά φωτιές. Και στην Μεάνδρου, στον Εύωσμο, εκδηλώθηκε πάλι σε ανεξέλεγκτη άτυπη χωματερή μικρής έκτασης, εκδηλώθηκε φωτιά σήμερα. Ένα αυτοκίνητο σε παρατημένο βενζινάδικο στην Αναγεννήσεως επίσης πήρε φωτιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά δεν είναι ό,τι καλύτερο για την ατμόσφαιρα. Τώρα, Χρήστο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει δράση στα ΚΑΠΗ και στα ΚΙΦΗ για την αντιμετώπιση της άνοιας με τα κέντρα ημέρας της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Μια δράση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι λοιπόν μια σημαντική δράση και πρόκειται για ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα της τρίτης ηλικίας, η άνοια και το Αλτσχάιμερ, την οποία αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έπειτα από υπογραφή σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη, τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Να πούμε ότι η Περιφέρεια θα συνδέσει τα κέντρα ημέρας της Αλτσχάιμερ Ελλάς με τα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, τα ΚΑΠΗ, και τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων,
ΚΙΦΗ της Κεντρικής Μακεδονίας. Δικαιούχος του προγράμματος είναι η εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών. Και όπως τόνισε ο Απόστολος Τζικώστας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, στόχος είναι να εκπαιδεύσουμε και να επιμορφώσουμε τους επαγγελματίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ηλικιωμένους για τα θέματα που αφορούν στην άνοια και το Αλτσχάιμερ. Γιατροί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές και κοινωνικοί λειτουργοί των ΚΑΠΗ και των ΚΙΦΗ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να μπορούν να γνωρίζουν τις ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση της άνοιας και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, παραπέμποντας όσους ηλικιωμένους το έχουν ανάγκη στα εξειδικευμένα κέντρα ημέρας της εταιρείας Αλτσχάιμερ ή και σε άλλους αρμόδιους φορείς. Επίσης, θα φροντίσει η Περιφέρεια μέσα από τη συγκεκριμένη δράση να ενημερώνει τους επιστήμονες υγείας και τα μέλη των ΚΑΠΗ και των ΚΙΦΗ για τους παράγοντες κινδύνου με την έναρξη νοητικών διαταραχών, καθώς και για τα προληπτικά μέτρα για να διατηρηθεί η υγεία των ατόμων της τέτοιας ηλικίας. Όπως αναφέρει ο κύριος Τζιτζικώστας, η Περιφέρεια θέλει η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών να είναι πιο αποδοτική, να είναι καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών και να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους. Επίσης, να περιοριστούν τα κοινωνικά προβλήματα που πιθανώς θα προκύψουν μετά τη διάγνωση της άνοιας και να φροντίσει για την κοινωνική πρόνοια και την προστασία των ασθενών. Όπως ανέφερε ο κύριος Τζικώστας, στη δράση αυτή έχει ενταχθεί και η δημιουργική απασχόληση των πασχόντων από άνοια με στόχο την καθυστέρηση της κλινικής εξέλιξης της νόσου, ενώ δημιουργείται για τους επαγγελματίες υγείας η κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης διαδικτυακά. Μάλιστα. Το πρόγραμμα αυτό έχει διάρκεια 18 μηνών και σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Περιφέρειας θα ωφεληθούν τουλάχιστον 100 ηλικιωμένοι. 100 ηλικιωμένοι λοιπόν της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τα Κέντρα Ημέρας και την Αλτσχάιμερ ΛΑΣ. Είναι ούτως ή άλλως δικαιούχος του προγράμματος η ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών, όπως τόνισες και εσύ, Χρήστο. Τώρα στην Χαλκιδική, λόγω των έντονων καιρικών συνθήκων, αυτών υψηλές θερμοκρασίες και μπουρίνια, έχει εκδοθεί απόφαση από την Περιφερειακή Ενότητα απαγόρευσης κυκλοφορίας, Χρήστο. Ακριβώς, διότι όπως είχαμε πει και χθες, αυτές είναι οι συνθήκες που ευνοούν και τις πυρκαγιές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους στη Χερσόνησο Κασάνδρας, περιοχή Μεσονήσι, κορυφογραμμή από Κασανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη Χερσόνησο Σιθωνίας, κορυφογραμμή από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και Σικιά. Επίσης, ανάλογη απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει και για τις δασικές περιοχές της Ουρανούπολης και της Κομίτσας και την περιοχή Κάκαβος την Τετάρτη, σήμερα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 της επομένης, δηλαδή αύριο Πέμπτη. Για την εφαρμογή του μέτρου είναι σε ισχύ ο σχεδιασμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου, ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα σημεία ελέγχου και απαγόρευση εισόδου με τη συνδρομή της Ελλάς στη συμβολή των δασικών δρόμων με τις αντίστοιχες επαρχιακές και δημοτικές οδούς. Απομάκρυνση όλων των ευρισκομένων στο δάσος από τα περιπολικά, εκτός των μελών εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην πυροπροστασία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Επίσης, καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στο δάσος. Οι Δήμοι και οι ιδιοκτήτες των δασικών εκτάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής όλων αυτών των περιοχών θα πρέπει να προβούν στη λήψη των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων και συστάσεων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Και βεβαίως αυτή η απόφαση ανατίθεται για την εφαρμογή της στην ΛΑΣ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πολυγύρου, ενώ οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 458 του ποινικού κώδικα, εάν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης. Βαρύτερη πράξη, δηλαδή να πιάσει μια φωτιά το δάσος και να και έχουμε απόλυση ζημιές και θέμα. Με λίγα λόγια να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Χρήστο, ούτως ή άλλως περιμένουμε να δούμε και αν θα έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις ή μια χάραξη διαφορετικής γραμμής από το νέο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας που ανέλαβε σήμερα τα καθήκοντά του. Σε τοπικό επίπεδο, πάντως, σε πολιτική προστασία Κεντρικής Μακεδονίας, η σύσκεψη τελευταία για την αντιπυρική προστασία έχει βάλει τις βάσεις για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να γίνεται πρόληψη, όχι μόνο στη Χαλκιδική, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Κεντρική Μακεδονία. Σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Οι καιρικές συνθήκες είναι επικίνδυνες. Από σήμερα το βράδυ ξεκινάνε τα μπουρίνια. Ακριβώς. Σύμφωνα με τις προγνώσεις. Στις επόμενες ώρες, λογικά, θα έχουμε τα φαινόμενα αυτά.
κατά τόπους θα είναι έντονα, όπως ανέφερε και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Άρα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Μάλιστα. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω και εμείς να περάσουμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ που αποκαλύπτει τις συνθήκες που επικρατούν σε δημόσιες τουαλέτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να έχουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που παρουσιάζουν, τουλάχιστον για να μπορούν να μπορεί να γίνεται η χρήση τους από τους επισκέπτες, από τους πολυπληθείς τουρίστες της Θεσσαλονίκης. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια πόλη που προσελκύει επισκέπτες, τουλάχιστον κάποιες τέτοιες εγκαταστάσεις θα πρέπει να τη χάνουν της μέρημνας και της φροντίδας από τις αρμόδιες αρχές. Σε τελείως διαφορετική εικόνα παραπέμπει το ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα. Χαλασμένες βρύσες, έντονη δυσοσμία, χαρτόνια στο πάτωμα, πλαστικά μπουκάλια, ακόμα και σπασμένες πόρτες αντικρίζει κανείς όταν επισκέπτεται τις δημόσιες τουαλέτες της Αριστοτέλους. Οι λιγοστοί υπάλληλοι του Δήμου, όπως φαίνεται, δεν μπορούν να τις κρατήσουν καθαρές και γι' αυτό πολλοί Θεσσαλονικείς αποφεύγουν να τις χρησιμοποιήσουν. Περισσότεροι πολίτες αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες τουαλέτες στην Αριστοτέλους, καθώς θεωρούν ότι το περιβάλλον είναι ανθυγιεινό. Αποφεύγω. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι χάλια. Φαίνεται, δεν. Έχεις πει ποτέ μέσα να δεις? Όχι, αποφεύγω γιατί εντάξει, ξέρουμε πώς είναι τα δημόσια, οι δημόσιες τουαλέτες και δεν υπάρχει λόγος να τις επισκεφτώ. Εγώ προσωπικά φοβάμαι να πω εκεί μέσα. Πιστεύω ότι σίγουρα είναι ανθυγινά και πιστεύω ότι δεν γίνεται η κατάλληλη καθαριότητα. Ποτέ. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι αμφιβόλου. Είναι ανθυγινά. Και φυσικά. Δεν νομίζω να το περιποιείται κανένας. Έχετε πει ποτέ μέσα να δείτε πώς είναι? Όχι, ποτέ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως ακόμα και εργαζόμενοι στην περιοχή, όπως υπάλληλοι σε περίπτερα και μικροπολιτές, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε δικές τους τουαλέτες, τις αποφεύγουν, καθώς θεωρούν πως είναι σε κακή κατάσταση. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες τουρίστες που περνούν καθημερινά από εκεί αναγκάζονται να τις χρησιμοποιήσουν και αντικρίζουν αυτές τις εικόνες. Είναι και ψιλοβρώμικα, μυρίζει. Είναι σε άθλια κατάσταση. Έχουν και πολλές βρύσες. Ναι, και σπασμένες τουαλέτες, έχει πολλά. Δηλαδή βλέπω μια του Δήμου μια κοπέλα που είναι κάθε μέρα, προσπαθεί αλλά μόνη στην άκρη. Χρησιμοποιείς που είσαι και εδώ πέρα σε περίπτερα? Όπου πάω προτιμώ να πάω σε μαγαζιά παρά να πάω εκεί. Τα αποφεύγω δηλαδή, όσο μπορώ δεν πάω. Κάθε μέρα τις αναγκαστικά τις χρησιμοποιούμε, αλλά είναι πολύ βρώμικες. Θέλω να σου πω ότι είναι βρώμικα. Είναι βρώμικα. Πολύ βρώμικα είναι. Δεν καθαρίζονται? Το πρωί αν θα καθαρίσουν, θα καθαρίζουν. Άμα δεν τα καθαρίζουν, δεν τα καθαρίζουν. Θα αφήνουν όπως είναι. Είδαμε και κάποιες βρύσεις όμως δεν λειτουργούν. Ναι, μερικές ναι. Μερικές ναι. Αναγκάζεστε και πάτε μέσα? Αναγκαστικά εκεί πάμε. Γιατί τα άλλα είναι μακριά. Τώρα Φερρυππίν έχει το Ολύμπιο πάνω. Αλλά πού να τα αφήσει αυτά και να πας εκεί τώρα? Αναγκαστικά πηγαίνουμε εδώ. Η εικόνα στις δημόσιες τουαλέτες θα μπορούσε να είναι καλύτερη αν τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και οι ίδιοι οι πολίτες έδειχναν μεγαλύτερη ευαισθησία ώστε να τις διατηρήσουν καθαρές. Πάμε τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο και την πολιτική συζήτηση αλλά και συζήτηση με αυτοδιοικητικό περιεχόμενο. Είναι ο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, νεοεκλεγής Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με πολιτιστικές δράσεις που αναλαμβάνουν σύλλογοι και ομάδες φορέων στην Χαλκιδική. Πολλά ρεπορτάζ και βίντεο σε σχέση με το οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας. Σε λίγα λεπτά όλα αυτά, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.